Ο κύκλος της ζωής ενός ηγέτη που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναγέννηση της Ελλάδας από τις τάχτες των πολέμων και του διχασμού, έκλεισε στις 23 Ιουνίου του 1996 με το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Του ηγέτη του κινήματος της αλλαγής, που ρίζωσε στην Κρήτη και ξεδιπλώθηκε σαν κύμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως ο ίδιος είχε προβλέψει σε ένα σπάνιο ντοκουμέντο σε μια από τις πρώτες του περιοδίες στο νησί, με το οποίο έμελε να συνδεθεί για πάντα. Από την Κρήτη ξεκινάει ένα τεράστιο λαϊκό κίνημα που θα γίνει χήμαρος, θα γίνει ωκεανός και θα πάρει όλη την Ελλάδα. Οι κριτικοί λάτρεψαν τον Παπανδρέου και ο ίδιος έτρεφε την ίδια αγάπη και ο σύνδεσμος αυτός δεν έλειψε ποτέ. Η κριτική ήταν συνεχώς στο πλευρό του, από την πρώτη γραμμή του αγώνα μέχρι και τις δύσκολες στιγμές, όπως ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός, μια καλοκαιρινή μέρα πριν από 24 χρόνια, την 23η Ιουνίου του 1996. Απόψε! Το Ηράκλειο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε διεθνώς διακεκριμένος οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, αλλά και ο πολιτικός που συνέδεσε την ηγεσία του με την ανατροπή του διαχωρισμού των Ελλήνων σε εθνικόφρονες και κομμουνιστές. Με την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου δημιούργησε το πρώτο κόμμα εξουσίας στην Ελλάδα με μαζική οργάνωση. Από το κυβερνητικό του έργο, ξεχωριστή θέση στην ελληνική πολιτική ιστορία κατέχουν η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος και των ενόπλων δυνάμεων, η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και του ΑΣΕΠ. Ξέρω πως το πιο κρίσιμο θέμα για σας αυτή την ώρα είναι η τιμή της ταφίδας. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής επέλεξε να δώσει το πρώτο του κιόλας στίγμα επισκεπτόμενο στην Κύπρο παρά τις διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τον Ούλαφ Πάλμε, την Ίντιρα Γκάντι, τον Μιγκέλ Ντέλα Μαντρίτ, τον Ραούλ Αλφονσίν και τον Τζούλιος Νιεργέρε δημιούργησαν την κίνηση των 6 υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης και του αποκλεισμού των υπερδυνάμεων. Μια από τις γνωστότερες πρωτοβουλίες του ήταν το 1985 η πετυχημένη διαιτησία της Ελλάδας, στην οποία βρέθηκε συμβιβαστική λύση μετά από συνάντηση στην Κρήτη των Παπανδρέου, Μιτεράν και Καντάφη, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η Συμφωνία της Αλούντας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αγάπησε την Κρήτη και δέθηκε μαζί της. Άλλωστε, η επιλογή του να βρίσκεται στη Μεγαλόνησο ποτέ δεν συνδέθηκε με τις περιοδίες του, αφού γνωστή επίσης στην ιστορία έμεινε η επιλογή του πολύ συχνά να περνάει χρόνο στο νησί. Μιλώντας στο Ράδιο 984, επί χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, Φίβος Ιωαννίδης, αναφέρθηκε στην προσωπικότητά του, εξηγώντας ότι πολιτικοί ηγέτες τέτοιου διαμετρήματος έχουν να εμφανιστούν χρόνια στη διεθνή πολιτική σκηνή. Έχει λείψει τέτοιου μεγέθους, ας πούμε, πολιτικοί έχουν λείψει σήμερα. Διότι και ο Ανδρέας, αλλά και ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν φυσιογνωμίες πολύ μεγάλες. Δεν ήταν συνηθισμένοι ηγέτες. Ήταν πρικισμένοι με σπουδαίες ικανότητες. Και εν τέλει υπηρέτησαν και την πατρίδα σωστά. Στελέχη του κινήματος αλλαγής από την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, που δεν ξεχνούν τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και τιμώντας τη μνήμη του, θα τελέσουν το Σάββατο το πρωί μνημόσυνο στο Ηράκλειο, στον ιερό ναό της Παναγίτσας του Μασταμπά.